Ήταν σοκαρισμένος, έκλαιγε πάρα πολύ, οπότε δεν μπορούσα να καταλάβω. Μαμά τράκαρα και σκότωσα ένα κοριτσάκι. Μέσω τηλεφωνημάτων και με πρόσχημα κάποιο σοβαρό τροχαίο ατύχημα στενού συγγενικού προσώπου, προσπαθεί να αποσπάσει άμεσα μετρητά από τα ανυποψίαστα θύματα. Μία 52χρονη γιατρός από το Ηράκλειο περιγράφει την προσπάθεια εξαπάτησής της και την αγωνία που έζησε στην κάμερα της Crete TV. Και έκλαιγε ένας νεαρός, σε κατάσταση σοκ, ηθοποιία τέλεια βέβαια, και μου ανέφερε ότι... μου λέει «Μαμά τράκαρα». Εγώ σοκαρίστηκα, η φωνή δεν ήταν ακριβώς η ίδια, αλλά από το σοκ και επειδή ήταν σε κατάσταση το παιδί, σε κατάσταση πανικού, δεν μπορούσα να είμαι σίγουρη ότι δεν ήταν η φωνή του γιού μου. Παίρνει το τηλέφωνο κάποιος άλλος κύριος, ο υποτιθέμενος αστυνομικός, και μου λέει «Είμαι ο Τάδε», ανέφερε και όνομα και επίθετο, από το Τάδε αστυνομικό τμήμα, και ο γιος σας έχει εμπλακεί σε ατύχημα, σκότωσε ένα κοριτσάκι, ο ίδιος είναι καλά, γιατί τον ρωτήσα πώς είναι το παιδί, και μετά μου δίνε το γιο, εναλλάξ μιλάγανε, ο γιος έκλαιγε, και φώναζε «Μαμά βοήθησέ με, μαμά βοήθησέ με σε παρακαλώ». Το σενάριο διαφοροποιείται ελάχιστα κάθε φορά. Τηλεφωνούν σε πολίτες και δηλώνουν την ιδιότητα αστυνομικού ή άλλου κρατικού λειτουργού, με το πρόσχημα της παροχής βοήθειας για δίθεν τροχαίο ατύχημα, στο οποίο ενεπλάκει κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο και το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν βαριές σωματικές βλάβες σε ανήλικο, προσπαθούν να τους αποσπάσουν χρήματα. Με το τηλέφωνο αστυνομικός και μου λέει «Υπάρχει η κυρία μου τρόπος». Του λέω «Θα έρθω στην Πάτρα». Στην Πάτρα σπουδάζει ο γιος μου. Μου λέει «Όχι, όχι, υπάρχει τρόπος», μου λέει. «Υπάρχει τρόπος». Οπότε όταν άρχισε να μου λέει ότι υπάρχει τρόπος, προφανώς θα έλεγε κάτι, αλλά δεν πρόλαβε. Για χρήματα, θα έλεγε κάποιο χρηματικό ποσό. Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά. Παρακαλώ. Η κυρία Μαρία. Ναι, η ίδια, ποιος είναι? Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί. Σας λέει ψέματα. Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ. Μην τον πιστέψετε. Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα. Είναι απάτη. Είχατε καταλάβει ότι κάτι δεν πάει? Κάτι άρχισα να αντιλαμβάνομαι και επειδή ήταν δίπλα η κόρη μου, της είπα να πάρει τηλέφωνο το γιο μου. Της κάνατε κάποιο νόημα? Νόημα της έκανα, ναι. Τη έκανα νόημα. Παίρνει τηλέφωνο με το κινητό τη στο γιο μου. Ενώ εσείς παράλληλα μιλούσα παράλληλα με τον άλλο για να. Ναι, ναι, γιατί δεν ήμουν ακόμα σίγουρη. Παίρνει τηλέφωνο το γιο μου. Ο γιος το σήκωσε ευτυχώς αμέσως. Του λέω «Εγώ, παιδί μου, είσαι καλά?» Μου λέει «Καλά είμαι». Και του λέω «Αλήθεια, θα πάω στην αστυνομία, το παιδί μου είναι καλά?» Και του κλείνω το τηλέφωνο.